στην κατοικία των θεών, στην κορφή του Ολύμπου. Μια θεά, προστάτηδα της γονιμότητας, της σποράς και της βλάστησης, εγκαταλείπει τη θεϊκή της όψη. Μεταμορφώνεται σε άνθρωπο και κατεβαίνει στους πρόποδες του βουνού. Αναζητά τους καρπούς εκείνους που δημιουργήθηκαν για να γίνουν τροφή για τους θεούς. Περνά από χωράφια πετρώδη και μοναχικά. Συναντά κάμπους φροντισμένους από τον άνθρωπο. Αναρριχάται σε όρη με ψηλά έλατα και γάργαρα νερά και ξάφνου βρίσκεται στα πιέρια όρη. Στέκεται σε μια ορμητική πηγή και γεμίζει τις χούφτες της κρύο νερό. Ετοιμάζεται να πιει, αλλά την τρομάζουν κοριτσίστικα γέλια. Μπροστά της μια παρέα κοριτσιών που δεν πατούν στη γη, παίζουν κρυφτό. Νύμφες. Οι νύμφες του βουνού. Οι μουσες των πιερίων γεύονται χαρούμενες τέσσερις όμορφους καρπούς. Το ορδάκινο, το νεκταρίνι, το κεράσι και το μήλο. Αυτούς τους τέσσερις μικρούς θεούς της μακροζωίας και της αθανασίας. Όλη η οικογένεια αγωνιζόταν, πάλευε και ήταν επάγγελμα, χαρά και καθημερινότητα ταυτόχρονα. Ήταν η ζωή μας όλη. Με το χέρι. Όλα με το τσαπίδρο, με το χέρι. Το αγαπάμε και το κάνουμε με πάθος. Είμαι σίγουρη 100% για αυτό που τρώω. Εγώ το παιδί μου τα ταΐζω από αυτά τα φρούτα. Το πιστεύω και είναι ακράδαντο. Αν δεν το πίστευα, δεν θα πάλευα 25 χρόνια για να κάνουμε αυτή την ποιότητα που κάναμε σήμερα. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας Οποροκυπευτικών Βελβεντού Κοζάνης, ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, έχει 103 χρόνια ζωής και υφίσταται από το 1917. Το πρώτο του καταστατικό αριθμούσε 56 μέλη. Χρόνο με το χρόνο, τα μέλη αυξάνονταν, φτάνοντας μέχρι και την περίοδο της κατοχής, όπου παρά τις αντίξωες συνθήκες, ο συνεταιρισμός συνέχιζε να λειτουργεί και η παραγωγή του, με μικρότερο κέρδος, κατάφεραν να παράγουν, να συλλέγουν και να παραδίδουν τα προϊόντα τους. Τα προϊόντα που παρήγαγαν παλαιότερα από το 1958 μέχρι και το 1970 ήταν κυρίως οι φράουλες και εν συνεχεία η παραγωγή μετεξελίχθηκε σε ροδάκινα και νεκταρίνια όπου και φτάζουν μέχρι και τη σημερινή περίοδο. Από την αρχή ξεκινήσαμε το 1955-56 με φράουλα, με πολύ φράουλα. Εμείς οικογενειακά είχαμε πιο πολύ φράουλα, δηλαδή μέσα στο χωριό, ήμασταν οι πρώτοι οικογενειακά. Στο Ροδάκινο προσαρμοστήκαμε από το 1960. Μέχρι τότε καλλιεργούσαμε φράουλα, καλλιεργούσαμε καπνά, κυπευτικά. Είδαμε ότι το Ροδάκινο, του ήταν οι πατεράδες μου, δηλαδή, ότι είχε μια προοπτική καλύτερη από τα προϊόντα που παράγαμε και έτσι αναγκαστικά γυρίσαμε στο Ροδάκινο. Με πάντα στόχο την ποιότητα του προϊόντος. Εκεί ήταν ο βασικός στόχος όπως τον είχαμε και πριν. Το Βελβεντό φημίζονταν πάντα για την ποιοτικά προϊόντα και πολύ περισσότερο για το Ροδάκινο όταν πλέον έγινε η καλλιέργεια του Βελβεντού. Έκανα 25 χρόνια, 26 για την ακρίβεια, γεωπόνος στον ΑΣΕΠΟ Βελβεντού. Ήρθα κοριτσάκι 25 χρόνων μόλις πήρα πτυχίο. Ίσα-ίσα που δούλεψα λίγο στον ΕΛΓΑ και στη Ζάχαρη και μετά ήρθα εδώ να δουλέψω στο συνεταιρισμό. Γιατί με τραβούσε η επαρχία. Γεωπόνους πρώτης γραμμής όλα τα χρόνια. Όλοι οι παραγωγοί του Βελβεντού, όσοι ασχολούνται με το Ροδάκινο, είναι συνεταιρισμένοι. Όχι από υποχρέωση, αλλά γιατί το αισθάνονται. Γιατί για αυτούς ο συνεταιρισμός είναι το παν. Ο συνεταιρισμός μας αριθμεί 400 μέλη. Και από αυτά η ομάδα παραγωγών μας είναι, η ενεργή παραγωγή μας είναι 280. Τα συνολικά στρέμματα που καλλιεργούμε είναι περίπου στις 6.500 στρέμματα. Από αυτά τον κύριο λόγο έχουν τα ροδάκια και τα νεκταρίνια που περίπου καταλαμβάνουν τα 6.000 στρέμματα. 400 στρέμματα είναι τα μήλα μας και περίπου στα 100 στρέμματα είναι τα κεράσια. Κάνουμε τα αυτονόητα. Παρέχουμε στον παραγωγό μας συνθήκες κατάλληλες για να δημιουργήσει απερίσπαστα το τελικό προϊόν που θα πάει στον καταναλωτή. Καλλιεργούμε όπως παλιά. Κάνουμε συσκευασία στο κτήμα με αποτέλεσμα το ροδάκινο που θα φάει ο καταναλωτής θα έχει όλα τα οργανωληπτικά χαρακτηριστικά που χρειάζονται ώστε να φτάσει στο ανώτατο βαθμό η γεύση. Η συσκευασία στο κτήμα έχει ένα
το μεγαλύτερο πλεονέκτημα ότι το φρούτο οριμάζει πάνω στο δέντρο. Ένα δεντράκι για να φτάσουμε στην πλήρη παραγωγή πρέπει να περάσει ένα στάδιο και μια χρονική περίοδο περίπου στα 5 έτη. Από το πρώτο και το δεύτερο έτος ουσιαστικά δεν έχουμε παραγωγή. Κάνουμε κλαδέματα διαμόρφωσης στο δικό μας συντερισμό. Το ένα είναι το ελεύθερο κύπελο, το δεύτερο είναι το γραμμικό δίκλωνο ή το γραμμικό μονόκλωνο. Από το τρίτο έτος και μετά αρχίζει σιγά-σιγά να δίνει παραγωγή το δεντράκι. Μια μικρή παραγωγή. Αυτό κορυφώνεται από το πέμπτο έτος και μετά. Από το πέμπτο έτος και μετά, δηλαδή της ηλικίας του, παίρνουμε την πλήρη παραγωγή που αυτή διαρκεί από τα 5 έως 15 έως 20 χρόνια. Ας περάσουμε τώρα στο κτήμα ενός νέου καλλιεργητή για να δούμε την διαδικασία της συγκομιδής και την πορεία των ορδάκινων από το χωράφι στο συνεταιρισμό. Ονομάζομαι Στεργιόπουλος Νικόλαος. Είμαι νέος αγρότης. Ήρθαμε στο κτήμα περιοχή Μαυρή. Συγκομίζουμε Royal Summer, ποικιλία Royal Summer. Τα ροδάκινα Βελβεντού αποτελούν έναν από τους πιο εκλεκτούς καρπούς. Έχουν όμορφη εμφάνιση, ευχάριστη γεύση και θεωρούνται από τα καλύτερα και πιο φημισμένα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ είμαστε στο τέταρτο χέρι συγκομιδής, σχεδόν και το τελευταίο. Αυτό που επίσης κάνει τα ροδάκινα του Βελβεντού να ξεχωρίζουν είναι το γεγονός ότι συλλέγονται στην καλύτερη του στιγμή και συσκευάζονται μέσα στο κτήμα αμέσως μόλις σκοπούν από το κλαδί. Έτσι, οι καρποί συγκομίζονται αφού οριμάσουν και πάρουν το μέγεθος, το χρώμα, τη γεύση και το άρωμα, στοιχεία απαραίτητα για έναν υγιή και δυνατό οργανισμό. Είμαι μέλος του συνεταιρισμού, ονομάζομαι Αστέριος Στεριόπουλος. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα κτήμα νεκταρινιών και γίνεται η συγκομιδή που έχει φτάσει στο στάδιό της. Οι καλλιεργητές του συνεταιρισμού φροντίζουν προσωπικά τα κτήματά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους καλλιέργειας, καθώς και το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, το οποίο διασφαλίζει την άριστη ποιότητα των ροδάκινων. Τα ροδάκινα Βελβεντού είναι τα μόνα ροδάκινα που κόβονται ένα-ένα με το χέρι. Φτάνουν στο τραπέζι σας, αποφεύγοντας κάθε ενδιάμεση ταλαιπωρία, όπως ακριβώς κόπηκαν από το κλαδί. Οριμάζει στο δέντρο, συγκομίζεται, μπαίνει στο κουβά και γίνεται η διαλογή. Είναι το πλακέ ροδάκινο 0796. Τώρα συγκομίζεται. Είμαστε στο πρώτο χέρι συγκομιδής και θα τελειώσει το επόμενο δεκαήμερο. Η εργασία στα κτήματα είναι συνεχής και απαιτητική. Ο κάθε εργαζόμενος αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας με υπομονή και επιμονή τη συγκομιδή των καρπών. Τους μήνες της συγκομιδής χρειάζονται πολλά χέρια, τόσο για το κόψιμο των ροδάκινων, όσο επίσης για τη διαλογή και το τελάρωμά τους. Στο Βελβεντό η διαδικασία αυτή είναι οικογενειακή υπόθεση. Όλη η οικογένεια σπέβδει να βοηθήσει τους παραγωγούς. Η μητέρα μου, η θεία μου, η θεία μου, η ξαδέρφη μου, όλοι έρχονται εδώ, με βοηθάνε στο χωράφι για να γίνεται πιο ωραία και πιο γρήγορα η δουλειά. Ήρθαμε εδώ σήμερα να βοηθήσουμε τον Νίκο, γιατί έχει πολλά ροδάκινα. Βοηθάμε τον Ανιψιό όταν η παραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Από μικρή πήγαινα στο χωράφια και βοηθούσα, μάζευα ροδάκινα και συνεχίζω να την κάνω και τώρα. Παίρνω την άδεια από τη δουλειά μου και έρχομαι και βοηθάω το παιδί μου. Με λένε Γιάννη, είμαι ο αδερφός του Στέριου. Και βοηθάω εδώ πέρα στην οικογενειακή επιχείρηση. Παρόλο που σπουδάζω ιατρική, τα καλοκαίρια βοηθάμε εδώ πέρα. Κόβονται απευθείας από το δέντρο, συσκευάζονται εδώ και έρχονται απευθείας στον καταναλωτή. Είναι το καλύτερο προϊόν. Αυτός εδώ που βλέπετε είναι ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς. Παίρνουμε ένα-ένα το ροδάκινο από τον κουβά, το κοιτάμε αν είναι ανοιχτό, αν έχει κάποιο σημάδι. Και ανάλογα με το μέγεθός του, το τοποθετούμε στο κατάλληλο νούμερο. Δουλεύουμε όλη η οικογένεια. Πιο πολύ οι γυναίκες είμαστε εδώ στη διαλογή. Πιο πολύ η γυναικεία η διαλογή δηλαδή. Και προσπαθούμε ό,τι το καλύτερο που μπορούμε, βοηθάμε όλοι. Εδώ είναι η όπιστε. Όπιστε. Δεν σας το κάνω σου πέρα. Εδώ είναι μπροστά. Εντάξει. Λοιπόν. Πήγε. Γεια, γεια. Γεια.
Άλλοι μαζεύουν, άλλοι αραδιάζουν, άλλοι κουβαλάνε. Να φορτώσεις, να τα πας στο συνεταιρισμό. Σήμερα τυχαίνει να, έχουμε και να έχει τα γενέθλια ο Νίκος. Κάθε χρόνο σχεδόν τα γιορτάζουμε στο χωράφι, γιατί τέτοια μέρα μαζεύουμε ροδάκινα. Έρχεται, Άννα, έρχεται. Να ζήσεις, Νίκο, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε μα ένας άξιος γεωργός. Μπράβο! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία! Ό,τι θα εκατοστήσεις. Βίτος, Βελβίτα. Η σκληρή δουλειά του αγρότη δεν περιορίζεται μόνο κατά την περίοδο της συγκομιδής. Ο χειμώνας περνά με συστηματική επίβλεψη και φροντίδα των δέντρων. Κάθε εποχή περιλαμβάνει μία δραστηριότητα όπως φυτοπροστασία, κλάδεμα, αρέωμα και αυτές είναι μερικές μόνο από τις εργασίες που χρειάζονται τα δέντρα για να παράγουν τον καρπό τους. Ο αγρότης στην πραγματικότητα εργάζεται 365 ημέρες το χρόνο. Μόνο έτσι μπορεί να προσφέρει την ποιότητα που για περισσότερο από έναν αιώνα τώρα ο συνεταιρισμός προσφέρει στους καταναλωτές του. Είναι πολύ ευαίσθητο προϊόν, θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση και γι' αυτό χρειάζεται να δουλεύεις πρωί και απόγευμα τις περισσότερες μέρες του καλοκαιριού. Και εκτός αυτού έχει και μεγάλη προεργασία. Δουλεύουμε και το χειμώνα, δεν είναι μόνο τρεις μήνες τώρα που γίνεται η συγκομιδή και το αράδιασμα. Έχουν και άλλες δουλειές το χειμώνα. Στον χειμερινό λίθαργο που έχουν τα δέντρα, κάνουμε το απαιτητικό κλάδιμα που χρειάζεται, που διαρκεί από τον Δεκέμβριο ως και το Μάρτιο. Κατά το στάδιο της ανθοφορίας κάνουμε διάφορες εργασίες στα κτήματα, ώστε να είναι υγιείς τα δέντρα και να μας δώσουν τον κατάλληλο καρπό. Κάποιοι νομίζουν ότι ο αγρότης δουλεύει, του ροδάκινου τουλάχιστον, δουλεύει μόνο τρεις μήνες που είναι η συγκομιδή, αλλά δεν είναι έτσι. Έχει δουλειά όλο το χρόνο, πέδεμα, χρειάζεται χέρια από ό,τι βλέπετε. Βοηθάμε και στο αρέωμα, όταν πριν ακόμα αρχίσει η συγκομιδή, όταν είναι τα ροδάκινα πολύ μικρά, τα αραιώνουμε για να πάρουμε το κατάλληλο μέγεθος τώρα αυτή τη στιγμή, να φτάσουμε στο τελικό στάδιο. Τα κτήματά μας τα προετοιμάζουμε ώστε να μπουν τα δεντρίλια την κατάλληλη εποχή που πρέπει και μετά στη συνεννόηση με τον συντηρισμό και τον γεωπόνο βάζουμε τις κατάλληλες ποικιλίες που θέλει ο συντηρισμός. Όταν το ροδάκινο το ζεις από την πρώτη στιγμή, εσύ το κλαδεύεις, εσύ το αραιώνεις, το φροντίζεις, το λιπαίνεις και το μαζεύεις, το πονάς και είναι καλό ροδάκινο. Επειδή εμείς το αγαπάμε και έχουμε έτσι μεράκι για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε εδώ πέρα, όσο δύσκολα και αν είναι, όσο μπορούμε καλύτερα. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Καθημερινά αγωνιζόμαστε εδώ στα χωράφια, γι' αυτό έχουμε και το ανάλογο αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω να κόψω ένα ροδάκινο από το δέντρο, να το πλύνω και να το φάω, ούτε να το καθαρίσω ούτε τίποτα. Γιατί είναι ασφαλές, το ξέρω. Η συνολική παραγωγή μας στον κάμπο του Ριοντού είναι 13.000 τόνους ροδάκινο νεκταρίνια, 2.000 τόνους μήλα και 50 τόνους κεράσια. Μετά από το ροδάκινο και το νεκταρίνι, τα μήλα είναι το τρίτο προϊόν σε παραγωγή του συνεταιρισμού, με τη συνολική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία να ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια κιλά. Οι καταναλωτές απολαμβάνουν μοναδικά μήλα διαφόρων ποικιλιών, με τον καρπό να παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας. Το μήλο ανήκει γι' αυτό στη μεγάλη οικογένεια των δέντρων, τα οποία θέλουν αγάπη, φροντίδα και συνεχή επίβλεψη καθημερινά, πλην κατά τους χειμερινούς μήνες που βρίσκονται σε λίθαργο τα δέντρα, αλλά από εκεί και μετά από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο ουσιαστικά και μέχρι και να φτάσουμε στο τελικό στάδιο της συγκομιδής, η παραγωγή μας θα πρέπει να είναι καθημερινά στο χωράφι, να ασχολούνται με αυτά, να τα προσέχουν, να τα φροντίζουν, τους ώστε να πάρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γενικά θέλει φροντίδα. Και αν δεν το αγαπάς, δεν το κάνεις. Πρέπει να το αγαπάς για να το κάνεις αυτό. Πρέπει να το προσέχεις κάθε μέρα.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθέτησε τον Ασεπόπο Ελβεντού μεταξύ των 6 καλύτερων ανάλογων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προωθούν την σύγχρονη γεωργία. Ο Ασεπόπο Ελβεντού αποτελεί έναν υγιή συνεταιρισμό και έναν σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης για την περιοχή του Βελβεντού Κοζάνης, αλλά και για την ελληνική οικονομία. Για να κάνεις ολοκληρωμένη διαχείριση, σημαίνει θα πάρεις υπόψη το έδαφος, τον αέρα, τον άνθρωπο και το νερό. Όλα αυτά θα τα σεβαστείς για να προχωρήσεις. Δεν έχει νόημα να κάνεις καλά ροδάκια, να βγάλεις πολλά λεφτά, αν δεν είσαι κι εσύ ασφαλής. Ο Ασεπόπ Βελβεντού ακολουθεί τις αρχές HASP, δηλαδή αρχές που έχουν στόχο τον προσδιορισμό των βασικών κρίσιμων σημείων ελέγχου για την πρόληψη, περιορισμό ή εξάλληψη όλων των πιθανών φυσικών, χημικών και βιολογικών κινδύνων που δύναται να εμφανιστούν σε ένα τρόφιμο κατά την παραγωγική του διαδικασία. Και η εφαρμογή του εξασφαλίζεται με την πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 22000. Το θέμα της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων μας απασχολούσε το συνεταιρισμό από πριν πολλά χρόνια. Πριν ακόμα αυτό γίνει απαίτηση από τις αγορές, πάντα το είχαμε σαν αλφα κεφαλαίο. Όταν λοιπόν ήρθε αυτή η απαίτηση να γίνει νόμος, εμείς ήμασταν σχεδόν έτοιμοι, ήμασταν πανέτοιμοι ώστε να το εκφράσουμε αυτό και σε ένα πιστοποιητικό. Το όνομα, γιατί έχει όνομα το Βελβεντό, είναι διαφορετικό το ροδάκινο, είναι καλύτερο το ροδάκινο. Όχι γιατί το λέμε εμείς. Γιατί αποδεικνύεται και από αυτά που κάνουμε, γιατί είναι γραπτά. Από το 2002 εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής, το οποίο πιστοποιήθηκε με τα πρότυπα Agro 2.1 και Agro 2.2. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων των παραγωγών μας. Η σημασία του, τόσο για τον παραγωγό όσο και για τον καταναλωτή, είναι κρίσιμη, καθώς διασφαλίζει την άριστη ποιότητα του προϊόντος, κάτι που αποτελεί κύριο μέλημα του συνεταιρισμού. Μια ακόμα πιστοποίηση είναι σύμφωνα με το πρότυπο Global Gap, το οποίο έχει καθιερωθεί ως βασική αναφορά για τις ορθές γεωργικές πρακτικές Gap στην παγκόσμια αγορά. Το πρωτόκολλο Global Gap αποτελεί ένα διεθνώς αποδεκτό και αναγνωρίσιμο πρότυπο για την πρωτογενή παραγωγή, ενώ εφαρμόζεται σε περισσότερες από 80 χώρες. Κάθε χρόνο εφαρμόζονται πειραματικά νέες μέθοδοι καλλιέργειας που έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία στο παρελθόν σε άλλες περιοχές. Μια από τις μεθόδους που εφαρμόζεται στο σύνολο των καλλιεργειών του Βελβεντού από το 2006 είναι και το σύστημα του Confusio, που επεμβαίνει στην αναπαραγωγή των κύριων εχθρών της καλλιέργειας. Με το Confusio ουσιαστικά εφαρμόζουμε τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδόπτερων, εχθρών της ροδακινιάς, με σκοπό να παράξουμε φρούτα απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Προστατεύει από την ανάρσια καρπόκαψα για περίπου 5 μήνες, ενώ η συνεχής εφαρμογή του μειώνει με επιτυχία τους πληθυσμούς των εντόμων αυτών. Σημαντικό του πλεονέκτημα είναι το ότι δεν επιδρά σε μέλισσες, ωφέλιμα έντομα και ακάραια, αφήνοντάς τα να αναπτυχθούν και να συμβάλλουν στην διατήρηση χαμηλών πληθυσμών εχθρών όπως ο τετράνυχος και οι αφίδες. Το Confusio δεν απαιτεί χρόνο αναμονής μετά την εφαρμογή του, με αποτέλεσμα να μην καθυστερούν οι προγραμματισμένες εργασίες όπως το αρέωμα και το κλάδεμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια υγιή μέθοδο φυτοπροστασίας τόσο για τα ίδια τα δέντρα όσο και για τον άνθρωπο. Η έκθεση των παραγωγών και όσων εργάζονται στα κτήματα σε εντομοκτώνα μειώνεται σημαντικά, ενώ οι καταναλωτές προμηθεύονται ασφαλείς καρπούς χωρίς χημικά υπολείμματα. Για το συνεταιρισμό, η απουσία χημικών υπολειμμάτων εξασφαλίζει την εξαγωγή των φρούτων ακόμα και στις πιο απαιτητικές αγορές, οι οποίες απορροφούν μεγάλο ποσοστό της παραγωγής του. Αυτό ουσιαστικά απευθύνεται και στοχεύει στους τρεις κύριους εχθρούς της καλλιέργειας, την ανάρσια, το φιλοδέτη και την καρπόκοψη της ροδακινιάς. Αυτό έγινε πιλωτικά σε 1500 στρέμματα. Μέσα σε αυτήν την τετραετία είδαμε ότι είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και μειώσαμε πάρα πολύ τις επιβάσεις φυτοπροστασίας για αυτούς τους τρεις εχθρούς. Έτσι, από το 2016 αποφασίσαμε να το εφαρμόσουμε σε όλο το αγρόκτημα του Βελβεντού. Εφαρμόζεται από το 2016 λοιπόν μέχρι και σήμερα και θα συνεχίσουμε, πιστεύω, να το εφαρμόζουμε με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και σχεδόν έχουμε μηδενίσει τους ψεκασμούς απέναντι σε αυτούς τους τρεις εχθρούς. Συστηματικά ξεκίνησαν οι έλεγχοι ποιότητας και ασφάλειας από το 2000-2001 που ενταχθήκαμε στην ολοκληρωμένη διαχείριση των προϊόντων. Από τότε και μετά ξεκινάνε συνεχόμενα και σήμερα ακόμα γίνονται έλεγχοι
από την διαλεκτική εταιρεία που μας προσέχει, γίνονται έλεγχοι ποιότητος και κατάλοιπων φαρμάκων ή οτιδήποτε άλλο από τις αλυσίδες του σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό και κάνει και ο ίδιος ο συντηρισμός ανατακτά χρονικά διαστήματα ελέγχους για να είναι σίγουρος για το προϊόν που δίδει. Όλοι οι παραγωγοί συμβουλεύονται το γεωτεχνικό τμήμα πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε καλλιεργητικής φροντίδας και καταγράφουν όλες όσες εφαρμόζονται στα κτήματά τους με σκοπό την ασφάλεια και ποιότητα του προϊόντος. Για κάθε φυτοπροστατευτική επέμβαση στείνεται ένα SMS στους παραγωγούς μόνο και όταν απαιτείται. Παρακολουθούμε πάντα τις καιρικές συνθήκες και εφόσον είναι ευνοϊκές για κάποιες ασθένειες, μόνο και μόνο τότε επεμβαίνουμε. Ο κάθε παραγωγός που έρχεται στον συνεταιρισμό τηρεί στο χωράφι του το ημερολόγιο αγρού, στο οποίο καταγράφει όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται, όπως τις καλλιεργητικές εργασίες και τη φυτοπροστασία του χωραφιού. Το ημερολόγιο αυτό ελέγχεται από τους γεωπόνους πριν τη συγκομιδή, έτσι ώστε να παρακολουθηθεί η πορεία όλης της παραγωγής. Πέραν αυτού, πραγματοποιούνται επίσης έλεγχοι με τυχαία δείγματα από τα χωράφια, τα οποία αποστέλλονται για ποιοτικό έλεγχο. Μετά τη διαλογή και το τελάρωμα των ροδάκινων, η μετακίνηση από το χωράφι προς το συνεταιρισμό ξεκινά και τα ροδάκινα ταξιδεύουν για την υποδοχή. Εκεί, πρώτα απ' όλα, πραγματοποιείται αυστηρός ποιοτικός έλεγχος από τους ελεγκτές σε κάθε παρτίδα. Στη συνέχεια, ανάλογα με την ποιότητα και την ποικιλία, οι οποίες αναγράφονται σε ξεχωριστό μαντιλάκι σε κάθε δείγμα, τα ροδάκινα κατηγοριοποιούνται και ξεκινά η προετοιμασία τους στην ράμπα παραλαβής στο συνεταιρισμό. Το μαντιλάκι έχει τον κωδικό του παραγωγού, το όνομα του χωραφιού και το όνομα της ποικιλίας που είναι του νεκταρινιού. Κάθε καλοκαίρι εργάζονται στον συνεταιρισμό αρκετοί εποχικοί εργαζόμενοι. Αυτό δίνει τη δυνατότητα εργασίας σε νέες και νέους της περιοχής, οι οποίοι προσφέρουν την εξαιρετική ποιότητα της δουλειάς τους για να γνωρίσουν τα προϊόντα της περιοχής τους σε όλον τον κόσμο και παράλληλα να συμβάλλουν στην οικονομία του τόπου τους. Ταξιδεύοντας ανατολικά του Βελβεντού, κυκλώνοντας τα Πιέρια όρη, φτάνουμε μετά από μία περίπου ώρα στη Ράχη Πιερίας. Εκεί έχει την έδρα του ο αγροτικός συνεταιρισμός ο Άγιος Λουκάς. Ο συνεταιρισμός παράγει κεράσια, βερίγοκα, μήλα. Το βασικό του προϊόν όμως είναι τα κεράσια. Είναι το κυρίαρχο προϊόν όπου έχει περίπου το 90% της συνολικής του παραγωγής. Ιδρύθηκε το 1989, επίσημα από το 1991. 300 παραγωγοί και 2.500 στρέμματα που παράγουν περίπου 1.500 τόνους κεράσια ξεκινούν από τους πρόποδες του Ολύμπου σε ένα υψόμετρο και μικροκλίμα που εξασφαλίζει στις κερασιές έναν μοναδικό καρπό, ο οποίος κατατάσσεται ανάμεσα στους κορυφαίους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν καλλιέργειες που βρίσκονται στους πρόποδες του Ολύμπου και φτάνουμε μέχρι ψηλά, σε υψόμετρο 800 και 900 μέτρα, στα Πιέρια που είναι απέναντι από τον Όλυμπο. Χωροφετημένη η έκταση του συνεταιρισμού είναι στην Ράχη κυρίως, αλλά έχουμε μέλη και από την ευρύτερη περιοχή, από τα γειτονικά χωριά, τον Λόφο, τη Βροντού, τον Άγιο Σπυρίδωνα, την Κάτω Μιλιά, τη Μεσαία Μιλιά. Εδώ στην περιοχή το κεράσι καλλιεργείται εδώ και 30 σχεδόν χρόνια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πλέον στις μέρες μας το κεράσι της Ράχης Ολύμπου να είναι ένα κεράσι που φεύγει στο εμπόριο με το όνομά του. Υπάρχει δηλαδή το κεράσι, κεράσια Ράχης Ολύμπου. Οι κερασιές, ευνοημένες από το υψόμετρο και το μικροκλίμα της περιοχής, παράγουν έναν μοναδικό καρπό, ο οποίος κατατάσσεται ανάμεσα στους κορυφαίους πανευρωπαϊκά. Τα κεράσια της Ράχης, που είναι γνωστά με αυτό το όνομα, κατατάσσονται σε πολύ υψηλή κατηγορία σε σχέση με όλα τα κεράσια στην παγκόσμια αγορά. Τα κεράσια καλλιεργούνται σε αυτή την περιοχή και το μικροκλίμα της περιοχής δίνει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί έχουμε δύο ορεινούς όγκους, τον Όλυμπο και τα Πιέρια. Έχουμε την περιοχή να είναι σε μία ράχη, όπως είναι και το όνομα του χωριού, και υπάρχουν τα ρέματα από δίπλα. Δεν έχει
υγρασία μεγάλη και ταυτόχρονα έχουμε το θερμαϊκό κόλπο μπροστά. Αυτό το μικροκλίμα στην περιοχή έχει να δώσει ένα προϊόν με πολύ καλή ποιότητα, με άρωμα, με γεύση, πολύ καλή γεύση και ιδίως τον Μάιο στα πρώιμα με τα κεράσια είναι τα κεράσια τα οποία δεν μπορεί να τα ανταγωνιστεί κανένα άλλο προϊόν στην Ευρώπη. Ο παραγωγικός κύκλος ζωής μιας κερασιάς μετά τα 5 πρώτα χρόνια της εγκατάστασής του ξεκινάει να δίνει μια κανονική παραγωγή. Από τα 7 χρόνια δίνει το μέγιστο που μπορεί να δώσει ένα δέντρο και από εκεί και πέρα ανάλογα και με το σχήμα φύτευσης, ανάλογα με τα υποκείμενα, ανάλογα με την ποικιλία μπορεί να φτάσει ένα δέντρο 12 και 15 και 20 χρόνια και να είναι παραγωγικό. Κατά μέσο όρο, μια κανονική χρονιά ο κύριος όγκος των φρούτων, κυρίως του κερασιού που παράγεται, που φτάνει στο συνεταιρισμό, είναι γύρω στους 1.500 τόνους. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξητική τάση στις εκτάσεις που καλλιεργείται το κεράσι. Οι παραγωγοί πάντα επιζητούν να δοκιμάσουν καινούργιες ποικιλίες που βγαίνουν στο εμπόριο. Η συγκομιδή των κερασιών ξεκινά νωρίς το πρωί. Κόβονται ένα-ένα με το χέρι και μέσα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο ελέγχονται και παραλαμβάνονται για τη διανομή τους. Η συγκομιδή ξεκινάει ανάλογα με την ποικιλία και ανάλογα με το υψόμετρο που βρίσκεται κάθε ποικιλία και όταν αυτή θα έχει αποκτήσει αυτά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά της οριμότητας, όπως το χρώμα και τα ζάχαρα. Όταν λοιπόν θα υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, ξεκινάμε σε κάθε ποικιλία να γίνεται η συγκομιδή, η οποία συγκομιδή ξεκινάει και γίνεται νωρίς το πρωί, με το χέρι, ένα-ένα τα κεράσια που μπαίνουν μέσα σε ειδικές κλούβες που τις παίρνει κάθε παραγωγός από το συνεταιρισμό και μετά η φροντίδα και η πρόνοιος πάνω του κάθε παραγωγού είναι να τις φέρει στο συνεταιρισμό στο λιγότερο δυνατό χρόνο, να μεσολαβήσει ο λιγότερος δυνατός χρόνος ώστε να έρθουν τα κεράσια στην καλύτερη κατάσταση ώστε να γίνει παραλαβή τους στο συνεταιρισμό. Κατά την παραλαβή ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται από μένα όπου είμαι εκεί και ελέγχω κάθε παρτίδα που φτάνει στο συνεταιρισμό ώστε να διαπιστώσω την καλύτερη δυνατή κατάσταση του προϊόντος. Η καλλιέργεια της κερασιάς στο συνεταιρισμό μας γίνεται κάτω από τις αρχές της ορθής γεωργικής πρακτικής, γεγονός που σημαίνει ότι ο παραγωγός κάνει τις ελάχιστες επεμβάσεις όσον αφορά στο δέντρο και επεμβάσεις όσον αφορά στην φυτοπροστασία του, μόνο όταν διαπιστωθεί μετά από μετρήσεις, μετά από παγίδες και μετά από ελέγχους δικούς μου ότι υπάρχει ανάγκη κάποιου ψεκασμού. Με εξασφαλισμένη την υψηλή ποιότητά τους, τα κεράσια Ράχης Πιερίας ταξιδεύουν παντού, εντός και εκτός Ελλάδας. Και μιλώντας για ταξίδι, πήραμε το δρόμο που περνάει από την νότια πλευρά των Πιερίων και αγναντεύοντας από μακριά τη γέφυρα στα Σέρβια, επιστρέψαμε στον Βελβεντό. Ο Ασεπόπ Βελβεντού τροφοδοτεί όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τα προϊόντα του πωλούνται σε όλα τα μέρη της Ελλάδας μέσω εμπόρων. Ο συνεταιρισμός απασχολεί μόνιμα 10 υπαλλήλους, ενώ κατά την θερινή περίοδο αιχμής φτάνει να απασχολεί μέχρι και 80 άτομα ως εποχικό προσωπικό. Με λένε Μανώλη, δουλεύω εδώ σαν εποχιακός εργαζόμενος να σε πω. Το κλίμα που επικρατεί εδώ έτσι είναι φιλικό γιατί μεγαλώσαμε όλοι μέσα στα Ροδάκινα και ο συνεταιρισμός συντηρείται είτε από τους πατεράδες μας είτε από κοντινά μας πρόσωπα. Τα προϊόντα που παράγουν τα μέλη του συνεταιρισμού είναι ροδάκινα, νεκταρίνια, μήλα, ακτινίδια, δαμάσκινα, νάση, αχλαδόμηλα, κηδόνια, δερίκοκα και κεράσια. Η συνολική παραγωγή ξεπερνά τους 14.000 τόνους. Επίσης, πραγματοποιούνται μεγάλες εξαγωγές σε χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Σερβία, η Ουκρανία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κύπρος, η Αίγυπτος, ενώ πριν το εμπάργκο των προϊόντων, κύρια αγορά αποτελούσε και η Ρωσία. Οι εξαγωγές του ΑΣΕΠΟΠ φτάνουν το 30 έως 40% της συνολικής παραγωγής του. Η κύρια αγορά μας είναι η εσωτερική αγορά. Πάνω από το 70% των προϊόντων μας διοχετεύεται στην εσωτερική αγορά, στις μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, στις μεγάλες λαχανοαγορές και σε εμπόρους. Το υπόλοιπο 30% πηγαίνει κυρίως στις βαλκανικές χώρες, Σερβία, Πολωνία, Ρουμανία, Ουκρανία μετά και σε αραβικές χώρες.
We love Greek products because of the continuity in suburb taste and undisputable freshness. Great quality, great taste, food safety, and our people in Serbia recognize the products from Greece. So these products are very famous, and because of that we choose ASAPOP as our partner. Εξαγωγικός φορέας οπωρικευτικών προϊόντων. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οπότε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε κανένα θέμα εξαγωγής, είναι σαν να πάμε τα προϊόντα μας στην εσωτερική αγορά. Όσον αφορά τρίτες χώρες, για κάθε φορτίο που φεύγει, ελέγχεται από την εκάθεστη ΔΑΟΚ, συγκεκριμένα σε εμάς είναι η ΔΑΟΚ της Κοζάνης, όπου αφού ελέγξει το φορτίο, μας δίνει πιστοποιητικό φυτοϊγείας ότι είναι OK για να ταξιδέψει. Προχώρησε Ανατολική Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη. Τώρα στέλνει παντού. Κάποτε λέγαμε. Λέω στον πρόεδρο, λέει, ξέρεις που πήγε εκείνο το φορτίο, που, στο Βλαδιβοστόκ. Εγώ συγκινούμε όταν τα λέω αυτά. Τα έζησα στο πετσί μου. Να σου πω την αλήθεια, από το 1972 και ύστερα παίρναμε καλά χρήματα. Άρχισαν να γίνονται εξαγωγές, ο συντηρησμός οργανώθηκε καλά, κάναμε μεγάλα ψυγεία, δεν ξέρω αν μπήκατε κάτω, ψυγεία, διαλογητήρια συνέχεια και το πράγμα έφυγε πιο καλά ύστερα. Ένα από τα πράγματα που είχαμε και υλοποιήσαμε ήταν η αναγνωρισιμότητα της ποιότητας των προϊόντων μας, κυρίως του ροδάκινου και του νεκταρινιού, που είναι και το κύριο προϊόν. Είχαμε ένα πολύ καλό προϊόν, ήταν γνωστό σε όλους τους εμπορικούς κύκλους, αλλά δεν ήταν γνωστό στον καταναλωτή. Οπότε αποφασίσαμε, πριν από 10 χρόνια περίπου, να το κάνουμε να είναι αναγνωρίσιμο. Του δώσαμε brand, του δώσαμε ταυτότητα, το διαφημίσαμε. Είναι το πρώτο προϊόν πανευρωπαϊκά που έχει μπραντ και είναι το πρώτο ροδάκινο που έχει αυτοκολλητάκι πανευρωπαϊκά. Εφόσον περάσει το στάδιο του ελέγχου και εφόσον ολοκληρωθεί μια παλέτα, περνάμε στο επόμενο στάδιο της παραγωγής, το οποίο είναι το στικεράκι. Το κάθε ροδάκινο και στην κάθε συσκευασία παίρνει το στικεράκι βελβίτα, ούτως ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής από πού προέρχεται. Η στήριξη ενός προϊόντος branding, ο βασικός πυλώνας είναι η διατήρηση ποιότητας, η ανάδειξη της αξίας του είτε διατροφικά είτε ποιοτικά και η υποστήριξή του προωθητικά, με προωθητικές ενέργειες. Με τηλεοπτικές διαφημίσεις, με προγράμματα προώθησης πλέον στο εξωτερικό, σε τρίτες χώρες, σε μια συνεχόμενη προσπάθεια για να αναδειχθεί και η ποιότητά του εκτός των σύνορων της Ελλάδος. Quality is exactly the reason why we take Velvendos products on a daily basis. Greek market is very important for us. We are importing citruses, stone fruits and vegetables. Ο στόχος είναι η διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων, η αύξηση των κωδικών των προϊόντων και η ισχυροποίηση κυρίως στις ευρωπαϊκές αγορές. Είμαι ο υπεύθυνος πωλήσεων του ΑΣΕΠΟ Βελβεντού του συνεταιρισμού. Η δουλειά μου είναι το άνοιγμα καινούργιων αγορών σε συνεργασία κυρίως με το Διευθυντή και από εκεί και πέρα η παρακολούθηση του υφιστάμενου δικτύου του πελατολογίου, δηλαδή είτε εσωτερική αγορά είτε εξωτερική και η καθημερινή επαφή και ο συντονισμός όλων των φορτώσεων και των αποστολών που έχουμε να κάνουμε προς διάφορους πελάτες είτε εσωτερικού είτε εξαγωγών. Ο συνεταιρισμός παλεύει καθημερινά για να ανοίξει νέες αγορές και στην ποιότητα να τη βελτιώσουμε και να την προσφέρουμε και ποσοτικά. Γυρίζει πάντα όλη την Ευρώπη. Μέση Ανατολή, κάτω στη Σαουδική Αραβία, δουλέψαμε αρκετά χρόνια. Κάναμε εξαγωγές σε μεγάλο βαθμό, φτάσαμε μέχρι και 3.500 τόνους. Μετά βρήκαμε καλύτερες αγορές στην Ευρώπη, κινηθήκαμε εκεί. Αλλά οι πόρτες είναι ανοιχτές και τώρα πάλι ξαναγίνονται προσπάθειες να ενταχθούμε στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα ο συνδυασμός είναι και σε ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω αν τελείωσε, για να ανοίξουν αγορές ξανά τη Σαουδική Αραβία, το Ντουμπάι, τα Εμιράτα, όλα. Τα φρούτα της Ελλάδας γεννιούνται από τα δώρα της ελληνικής γης. Τον αέρα, το νερό, το βουνό και τα δέντρα. Είναι αυτά που γεύονται οι θεοί και οι άνθρωποι. Ο συνεταιρισμός του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού είναι κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας. Είναι οι άνθρωποι του. Είναι τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια, τα μήλα και τα κεράσια. Είναι οι τέσσερις μικροί θεοί της υγείας και της μακροζωίας.
είναι ό,τι χαρακτηρίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων που ταξιδεύουν στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Επειδή τα νερά ήταν λίγα, τα νερά ήταν πάνω από τα τέρια. Τα νερά ήταν λίγα και δεν έφταναν για όλο τον κάμπο και δεν μπορούσαμε να επεκτείνουμε την παραγωγή στα ροδάκινα, να έχουμε πολλά ροδάκινα. Και ξεκινήσαμε από λίγα στην αρχή, γιατί δεν έφτανε το νερό. Και τα ποτίζαμε όλα με απόδειξη και ποτίζαμε μέρα και νύχτα. Και τη νύχτα ποτίζαμε. Όχι μόνο την ημέρα. Ποτίζαμε τη νύχτα και την ημέρα μαζί με ροδάκινο. Και μετά, ύστερα από το 1977 και ύστερα, έγινε το δίκτυο παντού, σχεδόν σε όλο τον κάμπο. Και μετά άλλαξε η ζωή. Με συνεργασία λοιπόν με τα πανεπιστήμια, με τους καθηγητές που είχα στο Πανεπιστήμιο, που ήταν όλοι εξαιρετικοί και ενδιαφέρονταν γι' αυτό και ήρθαν, το επισκέφτηκαν πάρα πολλές φορές, με τα Ινστιτούτα, ξεκίνησαμε να ψάχνουμε καινούργιες ποικιλίες και βρήκαμε. Και διευρύναμε την εμπορία και την καλλιέργεια του ροδάκινου, ξεκινώντας από τον Ιούνιο μέχρι και τον Οκτώβριο. Όλη αυτή η κατάσταση, για να προχωρήσει, χρειάζεται τρία πράγματα. Τους παραγωγούς να το θέλουν, το γεωπόνο που θα συμβάλλει, αλλά τη διεύθυνση και τη διοίκηση να είναι πεισμένη γι' αυτό. Αν είναι αυτοί πεισμένοι, θα πιστούν όλοι. Γιατί θα προσπαθήσουν, γιατί θα το παλέψουν. Και εδώ το παλεύουν. Το α και το ω στο συνδυασμό, το ξαναλέω, είναι ο συνδερισμός. Είναι ο συνδερισμός, είναι μια, σαν μια μηχανή. Αποτελείται από τρία γρανάζια. Είναι το συμβούλιο, είναι τα μέλη του συνδυασμού, οι συνέτεροι και το προσωπικό. Αν ένα από τα τρία αυτά εξαρτήματα, γρανάζια που τα λέω, χαλάσει, η μηχανή δεν πάει. Για το οτιδήποτε συμβαίνει στο αγρόκτημα, στον κάμπο του Βελβεντού και για οποιαδήποτε διευκρίνηση, τα μέλη μας έρχονται και μας συμβουλεύονται. Είμαστε μια ομάδα. Και εμείς συμβουλευόμαστε αυτούς και αυτοί συμβουλεύονται εμάς. Και μέσα από αυτό βγαίνει ένα πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Η γιορτή Ροδάκινου πραγματοποιείται για 15η χρονιά από τους συνεταιρισμούς παραγωγών ΑΣΕΠΟΠ καθώς και από τους φορείς του Βελβεντού. Η ετήσια γιορτή ξεκίνησε και καθιερώθηκε με σκοπό την προβολή του προϊόντος, την ανάδειξη των ποιοτικών του χαρακτηριστικών που το καθιστούν ως ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, αλλά και την παράλληλη προβολή και άλλων τοπικών προϊόντων. Επίσης, την προβολή του Βελβεντού ως τόπο με πρότυπη αγροτική και συνεταιριστική ανάπτυξη, αλλά και την προβολή της περιοχής όλης ως ιδανικού τόπου προορισμού επισκεπτών για τη φιλοξενία, εξυπηρέτηση και διασκέδασή τους. Αν κάποιο καλοκαίρι βρεθείτε στην Ελλάδα, ελάτε από το Βελβεντό, γιατί εδώ κάθε μέρα είναι γιορτή. Πιέρια βουνά ζούσαν οι 9 μουσες. Δυστυχώς τη νύχτα κατεβαίνουν και μας κλέβουν ροδάκινα γιατί είναι πολύ γευστικά.